Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα, καλό μήνα. Δεν το πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή να πω καλό μήνα για Ιούλιο. Μήνας μπαίνει, μήνας... Εμείς εδώ, εδώ. Μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Μια μεγάλη στιγμή για την τηλεόραση. 1η Ιουλίου 2020 και η Ελένη Μενεγάκη φεύγει. Εχθές, λέει, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Λογικό. Αγρυπνία στήθηκε στα περισσότερα ελληνικά σπίτια, αλλά και στην Ομογένεια. Σήμερα κλαίνει ουρανή. Σήμερα η Queen αποχωρεί. Πολύ συγκίνηση. Πολλές στιγμές. Η Βασίλισσα φεύγει. Θέλει να ξεκουραστεί. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Όχι, ρε, εντάξει. Ήταν ωραίο, αλλά εντάξει, τι κουράστηκες, μωρέ, Ελένη, και εσύ πια. Ούτε καν 30 χρόνια, 29. Κάτω 30. Μπας περιπτώσει. Τελευταία εκπομπή, άσε, τελευταίες εσύ. Οι στιγμές, βγήκα κι εγώ, τα είπαμε το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου το όμορφο. Μα δεν, γιατί σε συγκινεί, ρε, φίλε. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Δέστηνα. Κι άμα κλαίει, κι άμα γελάει. Άμα είσαι ωραίος άνθρωπος, ό,τι συνέστημα θες, ρε, φίλε, δεν σε νοιάζει. Εντάξει, φορτισμένη, παιδιά, η σημερινή μέρα, το καταλαβαίνουμε. Εδώ πέρα τελειώνουμε εμείς τη σεζόν και είμαστε κάπως ψιλοκουρέλια. Εδώ η γυναίκα, ας πούμε, τώρα κάνει ένα αποχαιρετιστήριο πολύ ωραίο. Πάει να κάνει και λίγο τη ζωή της. Χαλάλη σου, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Μπράβο, τελειώνει η Ελένη. Βασίλισσα forever, τελειώνει. Ποιος βασιλιάς, εμείς ακόμα εδώ, ωραία, ναι, ναι, να, εδώ είμαστε ακόμα. Αν μας έχετε ξεχάσει εκεί στο Φάληρο, ενημερώνω ότι είμαστε ακόμα, μήπως θέλετε να, δεν ξέρω. Κάνουμε ακόμα εκπομπή, καλά, όχι εκπομπή τώρα αυτό, μαζευόμαστε ακόμα, ερχόμαστε, βαφόμαστε αυτά. Οι άλλοι δηλαδή, εγώ δεν βάφομαι, το έχουμε αποδείξει, τίποτα, τίποτα. Εμείς 3 με 5 εδώ, anyways τώρα, 3 μέρες είναι, 3 μέρες. 3 μέρες μείνανε και μπαίνω πάρα πολύ δυνατά, με κόνη μεταξά. Τώρα εδώ είναι. Αυτό τώρα θέλω να το. Δεν είναι. Είναι περίεργη η φωτό. Είναι καθρέφτες, είναι, βλέπω. Βλέπω και το μπικίνι, το βλέπω. Και ένας ξεχαρβαλωμένος Γκιόνης, να πεις. Είναι αυτός ο Γκιόνης που έχει πιτσικάρει, αν θες, τέλειο. Αλλού το καλό μεσημεράκι. Αλλού ο Γκιόνης, αλλού η εικόνη. Το κορίτσι παίζει με τους καθρέφτες, κάνει, τέλειο, illusions. Έχει σημασία το αγγλικό. Θα το πω και στα ελληνικά. Δεν είμαι σίγουρο. Ψευδευθύστης. Είναι ένα, δεν θα μιλάω. Μια λέξη να μην την πω, δεν πειράζει. Είναι το νέο είδος Γκιόνι αυτό. Αυτός είναι ο Γκιόνις παρέστηση. Συγγνώμη, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Παιδιά, είναι... Ό,τι σου ήρθε. Γκιόνις ψευδέστηση και κάνει αίσθηση. Ξεχαρβαλώθηκε φώτο για να βγάλει. Φωτογραφίζεται, δεν καθρεφτίζεται. Με το πικίνι της πόζαρε και πάλι. Γιώνει σε ευδαίσθηση και κάνει αίσθηση. Και μες στο Insta φωτιά μας βάζει εικόνη. Φωτογραφίζεται και καθρεφτίζεται. Σε φιδωμένο πολύ μας δείχνει Γιώνει. Γιώνει σε ευδαίσθηση. Ωραίο. Άμα σας άρεσε έτσι, πού να κάναμε και πρόβα, πού να... Εντάξει, ξεβιδώθηκε ο Γκιόνης, λοιπόν. Λοιπόν, μια χαρά τα πάμε τα illusion στο κορίτσι μας. Μαθαίνω από έγκυρες πηγές ότι συζητάει για μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Στέλιο, σου έχω κλείσει εισιτήρια αρχικά για να ξέρεις τι είμαι. Θα πας γιατί είναι το καινούριο μουσείο Γκιόνι ψευδεστήσεων. Το είπα, ορίστε, μπράβο. Εδώ έχω την πρώτη μακέτα, παντού καθρέφτες, έχω κόνη, έχω Γκιόνι. Και εσύ τώρα ψάχνεις να δεις πόσο τσιτσίδι χωράει σε μία εικόνα. Μπράβο, μπράβο, κόνη! Φεύγω από Illusions και σε πάω σε Ελένη Φουρέιρα. Τίποτα. Πώς αρέσει τα τέτοια. On the rocks, είναι on the rocks, όλο μας τρελαίνει. Ένα κίτρινο μπικίνι, τίποτα. Ένα καπέλο, μία μούτζα. Αυτά τίποτα. Δεν θέλει και πολλά η Ελένη. Για να σε τρελάνει, πήγε για βουτιά. Κουράστηκε από τα γυρίσματα του νέου Τεμπερατούρα. Και είπε να κάνει ένα break. Α, όπα, από το πουθενά. Χωρίς λόγο. Χωρίς πρόβα, στα αλήθεια. Ρε, σας έχω ζητήσει ένα μεγάλο καπέλο σαν αυτό που φοράει η Ελένη. Μα τι πρέπει να κάνω, να φύγω από την τηλεόραση για να μου το κάνετε το χατήρι. Θα φύγω, ε.
Θα φύγω, αυτό θέλω να ξέρετε. Κάποια στιγμή και εγώ δεν φύγω. Καλά έκανε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Βάλε και λίγο λόκο κάτω, έχει ξεκαρβαλωθεί πια. Johnny's on the Rocks, τέλειο. Είναι όλες οι κατηγορίες που θέλω να ξέρεις για το καλοκαίρι. Και από την άλλη έχω και την κολλητή μου, την Kim Kardashian, που έχει βάψει το μαλλί, λέει. Νατ. Πολύ δυνατό το μαλλί. Πάνω, πάνω είναι. Πάνω, που κοιτάς πάνω, πάνω. Είναι αυτό, κόκκινο, κόκκινο είναι. Μας ρωτάνε τι πηγαίνει με το καλό μεσημεράκι να βγαίνει πρώτη μπροστά φορά. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Έρχεται να μας κατασπαράξει. Είναι αυτό το επιθετικό, το αδιφάγος, τέλειο το καλό με το μεσημεράκι. Κόκκινο λοιπόν, το έκανε κόκκινο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έλα, θέλω μικρό, 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 να είναι μικρό. Τίποτα, έτσι, μικρό, μικρό. Κόκκινο. Δεν είχε πρόβα. Το βάψε κόκκινο. Μα τι ωραίο το μαλλί. Ξέρω πως δεν κοιτάς εκεί. Πόζαρε, έτσι όπως πόζαρε. Με σημεράκι της καλό. Και το μαλλί που να το δω. Τίποτα έτσι, σφινάκι, σφινάκι, σφινάκι. Πού να δούμε το μαλλί, ρε κοριζάκι μου, και τώρα, ας πούμε, μας έχει κοτσάρει το κρότο μεσημεράκι, έτσι που να εκραγεί. Πάει το μαλλί, χάθηκε. Εντάξει, τα κάνει αυτά η Kim, τέλειο να ξέρετε, τα κάνει. Τα κάνει. Αποσυντονίζει, είναι το γνωστό καλό μεσημεράκι καμουφλάζ ταυτόχρονα. Δηλαδή το πετά μπροστά, κανεί δεν βλέπει τι γίνεται πίσω, έχει περάσει όλα εξαιρετικά. Μπράβο! Περνάω σε άλλα νέα πολύ σημαντικά, Στέλιο μου, για αυτή την ημέρα τη συγκεκριμένη, την Τετάρτη. Δεν είναι το θέμα ότι φεύγει, λένε από την τηλεόραση, το θέμα είναι. Ότι ο Σάξ, ο Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα πόσταραν. Επιτέλους. Όχι, παιδιά. Όχι. Υπάρχει Θεός αρχικά. Υπάρχει. Αυτό που πιστεύει ο καθένας. Υπάρχει. Ανώτερη δύναμη. Ένα πόστα από τα παιδιά. Μια φωτογραφία. Είχαν καιρό, κάνα δεκάλεπτο. Ανησύχησα. Η Μπόμπα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Μπόμπα. Να. Να ζήσεις, Μπομπίτσα, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά! Ωραία, ο Σάκης της έγραψε λόγια πολύ τρυφερά, λόγια καρδιάς. Το μόνο που θέλει, άκου τώρα, είναι συγκινητικό για αυτούς. Το μόνο που θέλει είναι να περάσει τα επόμενα 100 γενέθλια δίπλα της. Έλα, αστεράκι μου, πόσο γλυκός, πόσο ρομαντικός. Πόσο χαμογελαστή μόνιμα και αυτοί οι δύο. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι μαθαίνω, ο Σάκης γράφει ήδη ένα μικρό διήγημα για τη σχέση τους. Τα λέγεται 100 χρόνια Μπόμπα. Εγώ το αγόρασα ήδη, έχω κάνει οπωσδήποτε. Θα είναι ένα λεύκομα, λέει, που θα έχει μέσα όλα τους τα stories. Δηλαδή, 100 χρόνια, δηλαδή 100 χρόνια. 36.500 μέρες, βάλε καμία δεκαριά, τουλάχιστον βάζω τα λιγότερα για να μην τους φύγει και αυτό, την ημέρα να κάνουν stories. 365.000 stories τουλάχιστον από τα παιδιά, μπράβο! Να έχεις κάτι να ξεφυλίζεις, παιδιά, στην παραλία. Φεύγω, τελείωσε. Να είναι καλά, καλή επιτυχία, να τη χαίρεσαι, Σάκη μου. Πάω σε απόλυτο big news. Το σκάω δίχως αύριο, δεν ρωτάω και άνθρωπο, σε αυτή τη φάση με αυτή τη στιγμή. Άμα θέλω να κάνω παύση. Οχιά, δι, μούτσου. Λοιπόν, η Δανάη Μπάρκα υπέγραψε για το πρωινό του Μέγα. Νάτο. Νάτο το κορίτσι, πέσαν οι υπογραφές, πέσαν όλα, τα συμβόλαια είναι πλέον γεγονός. Θα είναι στην πρωινή ζώνη. Ρε, λέτε γι' αυτό να έκανε το μαλλί ξανθό. Α, λέτε να υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Ή μαζί με το σύμφωνο σου δίνουν και τη βαφή, γιατί πρέπει να βάλεις το σωστό το ξανθό, δεν είναι για όλες. Τώρα εδώ πέρα το βλέπω λίγο πιο ανοιχτό ξανθό, είναι new generation. Εγώ θυμάμαι που είχα κάνει πάντως πρωινό με τον Γρηγόρη. Τα είχα στο φυσικό μου το χρώμα, δεν θυμάμαι να άλλαξα, δεν τα είχα. Πρωινό λοιπόν, μπράβο το κορίτσι. Ευχαριστώ το μαλλί αυτό εμένα, παιδιά μου, πάει πάρα πολύ. Είμαι σαν γιος κάποιου βασιλιά να είμαι πριγκιπάκι, μικρό. Και καλό ζωισμένο, νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Η Ελένη φεύγει και αφήνει πίσω χάος. Η Δανάη Μπάρκα κάνει πρωινό, η Λιάνα παρουσιάζει. Κανείς δεν ξέρει τι, ούτε η ίδια. Πολύ δυνατή. Τι επιτέλους. Μία φορά το χρόνο δίνει ευκαιρία τηλεόραση. Φιλάκια, αγαπέ, τα λέμε του χρόνου, να είσαι καλά. Α, συγγνώμη, τώρα που είπα η Λιάνα, τα μάθατε. Τα μάθατε. Άμα η Ηλιάνα παρακολουθεί, φύγει από την τηλεόραση. Δεν θέλω να το ακούσει αυτό. Μπορεί να μην το έχει καταλάβει, γιατί έχουν γίνει και κάποια unfollows, καταλαβαίνεις. Το GNTM γίνεται και χωρίς αυτήν. Ναι, δεν το λέω, δεν το λέω, αρχικά δεν το λέω εγώ. Δεν με νοιάζει. Εκείνοι το λένε, να τι θέλω να τους δω. Ορίστε, θέλω να δω. Μπράτης, σκουλώστη, ωραίοι, δώσανε συνέντευξη στους κούκου και τις ρίξανε κάποιες ποντούλες να πεις. Άλλη ενέργεια, λέει, είπαν φέτος. Και τι ωραία που είναι με την τρελή τη Ζουρνεβιέβ. Και ο Καραβάς δεν υπάρχει.
Ο Καραμπάς δεν υπάρχει όντως όμως, Δέσερ. Ναι, εδώ είμαστε αφιέστατα. Να σου πω και κάτι. Δεν θέλω τώρα. Να είναι καλά το παιδί. Άσχημο είναι. Στεναχωριέμαι. Μπορεί να είναι καλό παιδί άμα το γνωρίζετε. Αλλά εκ πρώτης λες τώρα τι ασχημούλη. Και επίσης τρώει όλο το φαΐ του. Φαίνεται. Συγχαρητήρια. Τι τρώνε ρε φίλε αυτοί. Στέλιο. Θέλω να μάθεις ποιες είναι αυτές οι τροφές που σε κάνουν έτσι. Εγώ θα τρελαθώ. Γιατί και εγώ. Τι πίνουν, αγάπη. Τίποτα δεν πίνουν, Στέλιο μου. Εύχομαι να μην ακούστηκε, θα το καταλάβω σε 3, 2, 1, είμαστε ok, δεν μας βλέπουν. Anyways, εγώ χαμογελαστούς τους είδα, ορεξάτους να πεις, ναι, έρχονται λέει εκπλήξεις. Τι εκπλήξεις, παιδιά, τι, πώς εκπλήξεις πια. Γιατί πέρυσι σας προλαβαίναμε. Πώς τους βάλετε φέτος, το λάκκο με τα πυράγχας, τι από το ποιος, τι θα ζήσουμε πάλι, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν τους βλέπω και πολύ προβληματισμένους τώρα, δεν θέλω να κάνω και τέτοια. Γκιόνι τους θα ήθελα να πω, πιο πολύ εκείνη η φάση. Είναι καλά, λέει, μπαίνουν πολύ δυνατά, είναι δεν είναι η Λιάννα. Ένα και το αυτό τίποτα. Πιο New Yorker και τι μοντέλο και ούτε που τη θυμούνται. Αμυδρά έχουν μια ανάμνηση μια κοπελίτσα που καθόταν εκεί πέρα κάτω στη γωνία και έλεγε από μένα είναι ναι. Αυτό. Τι, ναι. Κατά τα άλλα, σούπερ εδώ. Ξαναχτυπούν, ωραιότατα. Μπαίνουν δυνατά. Και εγώ έχω τα στάσει πια 1η Ιουλίου που δεν το πιστεύω. Λέω να κάνω έτσι μια καλοκαιρινή τρελα, Στέλιο. Με ξέρεις εμένα πως είμαι σε αυτά που δεν τα περιμένεις. Τι θα μπορούσα να κάνω τώρα, δεν θα κάνω αυτό που θα μπορούσα. Θα κάνω μια τροπή. Θα τραγουδήσω. Νόμιζες πως τα... Α, συγγνώμη, χωρίς πρόβα. Νόμιζες πως τα έφευγες κι αυτοί θα μαρτυρούσαν. Κι ότι γονάτιστη στο κάτω θα παρακαλούσαν. Μα να την πάλι ξεκινούν και το ανακοινώνουν. Στις εκπομπές χαμογελούν και διαβεβαιώνουν. Πως ναι, παίρνουν και μόνοι τους καλά. Με Ζενεβιέβ και Καράπα. Αχ, η Λιάννα μου εσύ. Τους είσαι πλέον περίτη. Παίρνουν και μόνοι τους καλά. Σκούλος και Μπράτης και Καγιά με άλλη ανάεργια έχουν. Τους είσαι πλέον περίτη. Αμάν, αμάν, αλφα, τι για αυτή αλφα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εντυπωσιακά, πάρα πολύ μαγικά. Τίποτα όμως δεν έχει σημασία μπροστά στο πολύ βασικό ερώτημα. Τι καιρό να έκανε χθες, ρε Νικόλα, βάλια! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τι μου κάνετε? Όπα, όπα, πολύ, είναι πολύ, έχει μια φορά, δεν να δούμε. Γεια σου. Παιδιά, πολύ. Πολύ χαρούμενη. Χαρούμενη, γιατί να μην είμαι. Ζεστούλα, ζεστούλα, ωραία. Μόνη τη ζεστά, τι χαίρεται. Και ωραία, λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Έλα, πάλι με σε μια τάξη. Ναι. Να σας πω που ήμουν χθες. Τι έκανες? Εχθές απόγευμα. Πού ήμουν? Πεις. Που... Να το πω. Αλήθεια, λέει. Ναι, ναι. Άντε, πες. Λοιπόν, είχα πάει στο κέντρο εκπαίδευσης Παλάσκα. Μπράβο και στο Παλάσκα όμως. Έχει κάνει πολύ δυνατά γκάγκ. Πολύ μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το θέλω. Ευχαριστώ. Αυτή τη φορά θα τρελαθείς, δεν πήγα για μένα, πήγα για την Τένια. Όπα! Ναι, ναι. Γιατί? Hey, η Τένια κάνει online chat με έναν ναύτη. Τι κάνει? Online chat με έναν ναύτη. Κάνει την Κινέζα, ρε. Τι online chat. Και έχει τρελαθεί, ε. Τρέλα. Στέλνουνε μηνύματα, emoticons, φωτογραφίες και τέτοια. Τα emoticons είναι τα δικά μου, τα emoticons. Emoticons. Να βγάλω emoticons. Ωραία ιδέα. Ωραία, την κρέβω, ευχαριστώ. Κράτα. Κάτι να βγει από την εκπομπή. Κοίταξε το πρόβλημα εδώ ποιο είναι. Το βλέπω, μου μιλάει. Όχι, βρε, εκτός. Δεν τον έχει δει ποτέ από κοντά. Πώς κάνει live chat? Δεν έχει στείλει ποτέ φωτογραφίες. Με ποιον μιλάει, σε μαύρη οθόνη μιλάει? Δεν ξέρουμε τώρα. Μα μας λέει online chat, ρε. Ακούστε, της μίλαγε πολύ ωραία, αλλά ναι. Αλλά ξέρει η Βάσια. Αλλά χωρίς. Η Βάσια ξέρει, αλλά η Βάσια είναι επαγγελματία. She's a pro, ναι, we know. Συγγνώμη. Αλλά χωρίς φωτογραφίες και τέτοια, Νικόλα. Μα πώς γίνεται με μία μαύρη οθόνη. Live chat δεν είναι που μιλάω και που. Online chat. Online chat, μπε. Sexting. Where the fucking way? Κανονί!
Νικόλα. Αν δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στην τελευταία εκπομπή, τι κρίμα να χαιρετήσουμε τον Κοσμάκη να έχετε μια ωραία καζέτα να παίξει. Λοιπόν, κανονίζουμε να πάμε από εκεί, να τον δει. Επιτρέπετε. Πήγαμε εμείς, δεν ξέρω αν επιτρέπετε, τσι λέω θα πάμε. Μπράβο. Έτσι κάνω εγώ, εσύ. Δεν τα αφήνω να αιωρείτε. Λοιπόν, πάμε και εκείνος του λέει, βγες έξω να σε δω. Ναι, εκείνος το παίζει δύσκολος και δεν ξέρω, αυτό αλλά γιατί. Τελικά της λέει, οκ, okay, θα βγω. Άκου, θα είμαι ο ναύτης που θα βγει για περιπολία στις 7 ακριβώς. Τέλεια, εμείς κουκλάρες, περιμένουμε. Τώρα αυτό συζητιέται, δεν πάει... ξέρω τι συνέχεσαι. Σόπα μου. Έλα ρε. Πάει 7, τίποτα. Πάει 7 και 4, τίποτα. Πάει 7 και 18. Θα το πηγαίνεις 3-3 λεπτά. Αν είναι να βγει κατά τις 9, πήγαινε το 45 λεπτά. Όχι. Δεν πηγαίνουμε. Και στις 18 η Τένια είχε απογοητευτεί. Σου λέει δεν θα βγει. Στις 7 και 18. Ναι, 7 και 18. Τρώμε κάτι καλαμάκια κοτόπουλο που είχαμε πάρει από το χαλατζίδικο. Ευτυχώς να στυλωθείτε. Καλά, εκεί στο Παλάσκα, μία σόσπ. Τέλος πάντων. Άστο τώρα, μείνει πολύ δυνατό. Και αρχίζει και με κορόιδεψε και δεν μπορώ. Άλλο κλαίει η Τένια, δεν μπορώ να τη συνεφέρω τελικά. Πού και με το καλαμάκι. Άσε ρε Νικόλα και βλέπω κάτι από μακριά να έρθει. Λέω Τένια έρχεται. Έρχεται. Να, είναι ένας ναύτης. Ναι, ναι, Τένια, είναι ένας ναύτης. Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία, της λέω. Κατάλαβες, τι έγινε. Κατάλαβα ότι βιάζεστε τελευταία. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το... Το ναύτης βγήκε στις 7 για περιπολία, το ακούω. Πιο ωραίο. Το ναύτης βγήκε στις 7 για περιπολία. Στις 7 στεριά για... Δεν ήταν στις 7 αυτός, γι' αυτό δεν το... Αλλιώς τα πήγαινε εκεί. Άργησε. Άρα, εγώ για να καταλάβω να δω πώς θα πάει η ζωή μου αυτό το μήνα, ας πούμε, γιατί είναι και πρώτο του μήνα, έχει σημασία να μου δημιουργήσει νεύρα, εκνευρισμό. Δεν είναι ωραία. Μπαίνει ο μήνα με νεύρα. Άρα, η τελευταία σου ατάκα ποια θα ήταν. Ναι, πάμε. Τι. Δεν είναι σίγουρο. Βγήκε ο ναύτης στις 7. Άμα σε βρω και σε πιάσω, δεν θα βγει κανένας ναύτης. Έλα, Πέτρο. Έλα. Έλα, Πέτρο, λέει Άννη. Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Έλα! Κι ήρθε το ναυτάκι, τέλειωσε η περιπολία του ναυτάκι. Σήμερα εγώ θα φύγω. Και ρίχνε στη θάλασσα μαύρο μποτσαλάκι. Ναύτης βγήκε στη στεριά στα άσπρα πιατημένος. Ένα, δύο, ένα και κύριε των δυνάμεων. Χρωστοκαημένος και την Τένια είδε και θέλει να κεράσει. Μετά το καλαμάκι μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσι.